Χαίρετε κυρίες και κύριοι, Παρασκευή 10 Νοεμβρίου σήμερα και αμέσως τώρα ξεκινάει η ενημέρωσή σας από την τηλεόραση της ΣΟΡΤ. Πάμε να δούμε τις σημαντικότερες ειδήσεις της ημέρας σε τίτλους. Πληθαίνουν τα περιστατικά bullying το τελευταίο διάστημα σε ολόκληρη τη χώρα. Το φαινόμενο της ενδοσχολικής βίας έκανε την εμφάνισή του με τον πλέον βάναυσο τρόπο και στην Ηλία. Βίντεο ντοκουμέντο. Μάστιγα της σύγχρονης εποχής, οι αυτοκτονίες στη χώρα μας. Δραματικά στοιχεία. Εγκαταλείπονται οι πορτοκαλεώνες. Χαμηλή τιμή στον παραγωγό, στα ύψη ζήτηση στον καταναλωτή. Στα όρια τους οι αγρότες και στην Ηλία. Σε κλίμα πολιτικού πολιτισμού, η συνάντηση Αντωνακόπουλου Κανής στον πύργο. Προετοίμασαν την παράδοση παραλαβή. Τα σχολεία αντί για χώροι μάθησης και εκπαίδευσης των παιδιών δυστυχώς έχουν μετατραπεί κυρίες και κύριοι σε φυτώρια βίας και μίσους. Είναι χαρακτηριστικά και τα περιστατικά bullying από ανήλικους σε ανήλικους που είχαμε το τελευταίο διάστημα σε σχολεία της Ηλίας και είδαν το φως της δημοσιότητας. Σήμερα η τηλεόραση της ΣΟΡΤ παρουσιάζει δύο βίντεο ντοκουμέντο από επιθέσεις παιδιών σε συμμαθητές τους, τα οποία βιντεοσκοπήθηκαν από άλλους συμμαθητές και κυκλοφόρησαν από κινητό σε κινητό. Παράλληλα, μια μαρτυρία από κορίτσι, το οποίο είσαι τον εφιάλτη της ενδοσχολικής βίας, πραγματικά σοκάρει. Πολλά τα περιστατικά bullying το τελευταίο διάστημα σε ολόκληρη τη χώρα. Ενώ το φαινόμενο της ενδοσχολικής βίας έκανε την εμφάνισή του με τον πλέον βάναυσο τρόπο και στην Ηλία. Τα βίντεο που βλέπετε και εξασφάλισε η τηλεόραση της ΣΟΡΤ βιντεοσκοπήθηκαν από μαθητές σχολείων της περιοχής μας, την ώρα που άλλοι συμμαθητές τους καταπατούσαν τα δικαιώματα ενός άλλου συνομήλικου παιδιού. Η κοινωνία των παιδιών μετατρέπεται χρόνο με το χρόνο σε ζούγκλα. Είναι χαρακτηριστική η μαρτυρία μιας μαθήτριας Λυκείου σήμερα που στην τρυφερή ηλικία των 13 ετών έπεσε θύμα bullying από τα παιδιά του σχολείου της. Η ίδια λύνει τη σιωπή της και εξιστορεί για πρώτη φορά τον εφιάλτη που έζησε. Έναν εφιάλτη που της άλλαξε δραματικά και για πάντα τη ζωή. Στο γυμνάσιο άρχισαν τα πράγματα. Στην πρώτη γυμνασίου ήμουνα μια άριστη μαθήτρια, είχα πολύ όρεξη για οτιδήποτε, για τα πάντα, ό,τι κάνει ένα φυσιολογικό υγιέστατο κορίτσι στην ηλικία μου. Στην αρχή τα πράγματα ήταν πάρα πολύ καλά, δεν υπήρξε καμιά ενόχληση, δεν υπήρξε κανένα ενδιαφέρον, τίποτα απολύτως. Μετά, περίπου στα μέσα της πρώτης γυμνασίου, άργησε λίγο το πείραγμα, λίγες εκφράσεις για τα κιλά μου. Και κάπως έτσι ξεκίνησαν τα πράγματα. Και μετά έγινε ακόμα πιο έντονο, δηλαδή και σε καθημερινή βάση. Η υπόθεση της μαθήτριας προκαλεί σοκ. Αν και οι επιθέσεις που δέχτηκε δεν αφορούν σε κάποιο σχολείο της Ηλίας, αλλά σε κάποιο άλλο εκπαιδευτικό περιβάλλον της ελληνικής περιφέρειας. Το μικρό κορίτσι, στο γυμνάσιο που φοιτούσε, βίωσε τον σχολικό εκφοβισμό. Φαινόμενο που της δημιούργησε μια μεγάλη πληγή, η οποία από τότε δεν επουλώνεται. Δεν μπορούσα και να μιλήσω, όχι δεν μπορούσα, δεν ήθελα βασικά για να μην στεναχωρήσω τους γονείς μου. Είχα απομονωθεί και από φίλους και από την οικογένεια και από συγγενείς, από όλους. Καθόμουν στο δωμάτιο και απλά σκεφτόμουν, έκλαιγα. Ναι, και το μοιραίο έγινε όταν μίλησα, δηλαδή, όταν ήρθα σπίτι με σκισμένη τη τσάντα και εκεί με ρώτησαν και αναγκάστηκα να τα πω όλα. Όταν το είπα στους γονείς μου, πήγανε μαζί και οι δυο τους στη διευθυντρία και εξήγησαν τα πράγματα. Και εκείνη είπε ότι όλα είναι στο μυαλό μου και τίποτα δεν συμβαίνει και άμα αντιληφθεί κάτι θα τα έχει όλα στην προσοχή της. Να έρθουμε τώρα σε κάτι άλλο που προκαλεί κάτι περισσότερο από προβληματισμό, καθώς δραματική αύξηση παρατηρείται στις αυτοκτονίες στη χώρα μας το τελευταίο διάστημα. Ακόμη και νέοι άνθρωποι, μην μπορώντας να αντέξουν τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν, δίνουν άδοξο τέλος στην ίδια τους τη ζωή. Περισσότεροι από 500 συνάνθρωποι μας αυτοκτονούν κάθε έτος τα τελευταία χρόνια στη χώρα μας. Ένα γεγονός το οποίο σίγουρα προκαλεί σκεπτικισμό αλλά και ανησυχία για το πώς δηλαδή ένας άνθρωπος αποφασίζει να βάλει τέλος στην ίδια του τη ζωή, μη αντέχοντας τις δυσκολίες και υποκύπτοντας σε μια στιγμή ακραία συναισθηματικής κατάστασης σε ένα αδιέξοδο που του παρουσιάζεται κάποια στιγμή της ζωής του. Με όλα αυτά τα τελευταία χρόνια που έχουν δεχτεί πίεση νέοι, με την πανδημία, με τις οικονομικές δυσκολίες, με τα οικογενειακά θέματα που βλέπουμε, την ενδοοικογενειακή βία μέσα στις οικογένειες, έχει αυξηθεί το ποσοστό όντως των ανθρώπων που παρουσιάζουν αυτοκτονικό ιδεασμό.
Το αν προβούν σε αυτήν την κανονοημένη πράξη είναι το θέμα κατά πόσο υπάρχει και κάποια νοσηρότητα όσον αφορά την ψυχοπαθολογία, την ψυχική τους δηλαδή κατάσταση. Η δραματική αύξηση των αυτοκτονιών δείχνει ότι η ψυχολογία των Ελλήνων έχει διαταραχθεί και λόγω της οικονομικής αλλά και της υγειονομικής κατάστασης που επικρατεί τα τελευταία χρόνια στη χώρα μας. Είναι σημαντική η πρόληψη με την έννοια ότι πρέπει όταν καταλάβει κάποιος από το περιβάλλον ότι διατρέχει κίνδυνο να είναι επικίνδυνο για τη ζωή του, ένα παιδί, ένας έφηβος ή ένας ενήλικας, να προστρέξει μέσα στο ειδικό. Δεν πρέπει να αφήνουμε καθόλου τέτοιες περιπτώσεις στο έλεος της τύχης. Υπάρχουν περιπτώσεις οι οποίες προσχεδιάζουν και άλλες που αμόνο σημάδια φαίνεται στο διάβημα που θα κάνουν. Οι περισσότερες αυτοκτονίες καταγράφονται σε άτομα άνω των 60 ετών. Στους άνδρες, οι περισσότεροι θάνατοι διαπιστώθηκαν στις ηλικίες από 60 έως 64 ετών, αλλά στις γυναίκες ήταν στην ηλικιακή ομάδα 35 έως 39 ετών. Αυξητικές τάσεις παρουσιάζει δυστυχώς και ο αριθμός των αυτοκτονιών στις νεαρές ηλικίες. Αν δούμε μια πτώση, έτσι, λήψη που το παιδί εσωτερικεύει το θυμό του, δεν μπορεί να εκφραστεί ελεύθερα, ένα μπλοκάρισμα συναισθημάτων λοιπόν, που το παιδί ή το έφηβος δεν μπορεί να τα διαχειριστεί, δηλαδή μιλάμε για την αυτορύθμιση των συναισθημάτων, τότε καταλαβαίνουμε ότι κάτι δεν πάει καλά στο ίδιο το άτομο. Έπειτα παρατηρούμε αλλαγές και σωματικές και με την κόπωση, εύκολη κόπωση, διαταραχές ύπνου, όσον αφορά ανορεξία και τα λοιπά ως προς το φαγητό. Υπάρχουν κάποια σημάδια που μας δείχνουν ότι συνυπάρχει κατάθλιψη και το παιδί νιώθει ότι η ζωή είναι ανυπόφορη. Το αίσθημα που έχει είναι ότι καθώς ζει δεν είναι καθόλου ευχάριστο για το ίδιο. Να δούμε, κυρίες και κύριοι, τι γίνεται και με τον καιρό, καθώς μέχρι τη Δευτέρα θα διαρκέσει το νέο κύμα κακοκαιρίας που χτυπά κυρίως τη Δυτική Ελλάδα και το Ιόνιο, ενώ θα επεκταθεί μέσα στα επόμενα 24 ώρα και στην υπόλοιπη χώρα. Εκτός από τις βροχές και τις καταιγίδες, αναμένονται θυελλώδεις άνεμοι, κεραυνοί και χαλαζοπτώσεις, ενώ αισθητή θα είναι και η πτώση της θερμοκρασίας. Ύστερα από ένα παρατεταμένο καλοκαίρι, το οποίο διήρκησε μέχρι και τα μέσα του φθινοπόρου, ο Νοέμβριος συνεχίζεται με άγριες διαθέσεις. Οι μετεωρολόγοι προειδοποιούν για διαδοχικές κακοκαιρίες σύντομης όμως διάρκειας, αρχής γενομένης από τα 24 ώρα που διανύουμε. Σε περιοχές του Ιωνίου και της Δυτικής Πελοποννήσου, βροχές, καταιγίδες ισχυρές. Πιθανόν να έχουμε και χαλάζι σε κάποιες περιοχές όπως η Δυτική Πελοπόννησος ή το Νότιο Ιόνιο. Θα βρέξει βέβαια σε όλη τη Δυτική Ελλάδα και από το απόγευμα και μετά το σύστημα αυτό θα κινηθεί στα ανατολικά τμήματα, στα ανατολικά προς τα ανατολικά. Άρα θα περάσει και από την Ανατολική Πελοπόννησο, Ανατολική Στερεά, στα νότια τμήματα της Θεσσαλίας. Η κακοκαιρία με βροχές, καταιγίδες και ισχυρούς ανέμους που φτάνουν ακόμα και τα 7 μποφόρ θα πλήξει τη Δυτική Ελλάδα και το Ιόνιο, ενώ δεν αποκλείεται να συνοδεύεται από κατατόπους χαλαζοπτώσεις. Ειδικότερα τα πιο έντονα φαινόμενα αυτής της πρώτης διαταραχής φαίνεται να εντοπίζονται προς τα δυτικά, κεντρικά και νότια γεωγραφικά διαμερίσματα, αλλά και προς το Ανατολικό Αιγαίο. Ξανά βέβαια νοτιάδες σήμερα. Στα Πελάγη θα φτάνουν τα 6 μποφόρ οπωσδήποτε. Στο Ιόνιο κάποια στιγμή μπορεί να φτάσουν και τα 7 μποφόρ. Άρα είναι μια μέρα με αρκετές βροχές σήμερα και καταιγίδες. Να περάσουμε στις θερμοκρασίες. Οι θερμοκρασίες πλέον τα 26 τα έχουμε ξεχάσει από χθες. Στις υπόλοιπες περιοχές 21-22 και τοπικά στα νησιά κάτω στην Κρήτη, αν θα φτάσει 23-24 βαθμούς στα πιο νότια τμήματα του Αιγαίου, όπου εκεί ο καιρός τουλάχιστον δεν φαίνεται να επηρεάζεται, αλλά θα έχει συννεφιά, θα έχει τις νοτιάδες κτλ. Η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία έχει προειδοποιήσει για την τριήμερη κακοκαιρία με έκτακτο δελτίο, βάσει του οποίου εκτός από τη ραγδαία επιδείνωση του καιρού θα υπάρξει και μεγάλη συχνότητα κεραυνών στα νησιά του Ιωνίου και τη Δυτική Πελοπόννησο και βαθμιαία στα υπόλοιπα δυτικά. Και η θερμοκρασία όμως θα έχει αισθητή πτώση. Τώρα το Σάββατο, τώρα να πω καιρός πει, τι γίνεται, έχει περάσει το σύστημα το κυρίως την Παρασκευή και τώρα εδώ ας το αφήσουμε το Σάββατο, βλέπετε ότι επηρεάζεται περισσότερο η Δυτική Ελλάδα, θα εξακολουθεί να βρέχει δηλαδή στη Δυτική Ελλάδα, όχι μόνο οι ισχυρές καταιγίδες που έχουμε σήμερα, αλλά θα είναι βροχερός ο καιρός στα δυτικά και το Σάββατο, επίσης στο Ανατολικό Αιγαίο. Το βράδυ της Κυριακής στην Κέρκυρα, στην Ήπειρο, θα ξαναέχει βροχές καταιγίδες και το σύστημα αυτό θα περάσει τη Δευτέρα από όλη τη χώρα. Στα της οικονομίας τώρα, κυρίες και κύριοι, μετά το λάδι, ακρίβεια χτυπά και τα πορτοκάλια. Δύο παραδοσιακά ελληνικά προϊόντα που μέχρι πρότινος απολάμβαναν οι Έλληνες καταναλωτές σε χαμηλές τιμές λόγω της μεγάλης επαρκειάς τους στην ελληνική γη, φέτος είναι εντελώς απαγορευτικά. Οι καιρικές συνθήκες έχουν αλλάξει, οι θερμοκρασίες είναι πολύ ψηλές και αυτό προκάλεσε ακαρπία σε σύγκριση με τα προηγούμενα χρόνια, με τους παραγωγούς για ακόμα μια φορά
να βρίσκονται στα όριά τους. Η κάμερα της τηλεόρασης ΣΟΡΤ βρέθηκε σήμερα σε χωριά της Ηλίας και έκανε αυτοψία. Η τιμή που ακούμε Αργολίδα, Λακωνία είναι πολύ καλή, ακούγεται στα 40 λεπτά. Τώρα, το πόσο θα φτάσει εδώ, αυτό είναι άλλο θέμα. Κι όμως, όπως συμβαίνει με σειρά προϊόντων, καταλήγει στον καταναλωτή μέχρι και 2,5 ευρώ το κιλό. Η αύξηση αγγίζει το 142,8% στην τιμή με τους παραγωγούς στα ωριά τους. Οι εμπόροι μας εκμεταλλεύονται. Άλλος λέει έτσι, άλλος αλλιώς. Δεν ξέρουμε τίποτα θετικά πράγματα. Άλλοι παίρνουν ακριβά, άλλοι χαμηλά. Αλλά είναι μικρά τα πορτοκάλια, λέει, και δεν τα παίρνουν σε καλή τιμή. Η τιμή αρχίζει σήμερα εδώ, κόβουνε, με 30 λεπτά καθαρά. Καθαρά 30 λεπτά. Ακριβώς όπως και η Ηλίας, και τα πορτοκάλια. Τώρα κόβουνε με 30 λεπτά καθαρό. Η ποιότητα αυτή τη στιγμή είναι πάρα πολύ καλή. Το θέμα είναι ότι λόγω της ζέστης που όλο τον Νοέμβρη και τον Οκτώβρη που είχαμε, δεν έχουν ακόμα πάρει χρώμα. Χθες και σήμερα κόψαν κάποια πορτοκάλια. Υπάρχει μια σταδιακή μείωση της παραγωγής πορτοκαλιών, η οποία θα έλεγα έχει φτάσει ένα 20-25%, κυρίως οφειλόμενη στην εγκατάλειψη χτημάτων. Αυτό έχει πάρει διαστάσεις πολύ μεγάλες, ας πούμε, στα Χανιά. Αλλά και σε αρκετές περιοχές της Πελοποννήσου. Οι παραγωγοί εγκαταλείπουν το προϊόν αφού η τιμή πηγαίνει από το κακό στο χειρότερο. Και στον αντίποδα, οι καταναλωτές, λόγω των διεθνών συγκυριών, όπως συμβαίνει και με το ελαιόλαδο, αγοράζουν πανάκριβα. Όχι πολύ, έχουμε μείον στην παραγωγή. Μείον, έχουμε περίπου το 40% μείον. Και τα περιβόλια μας τα φύκαμε με βάτα. Εκείνο έκανανε. Δεν μας δώκανε τιμή πουθενά. Τίποτα δεν συμφέρει, αλλά τι να κάνει ο κόσμος. Τα λιπάσματα είναι ακριβά, όλα ακριβά. Το ρεύμα που ποτίζει ο άλλος ακριβό, όλα είναι προβλήματα. Δεν έχουμε εργάτες. Το μεγάλο πρόβλημα είναι αυτό. Δεν υπάρχουν εργάτες γης. Έχουμε κάνει διαδικασίες να φέρουμε αλλοδαπούς. Αυτή είναι λίγο χρονοφόρα τα πράγματα. Οι υπηρεσίες αργούνε. Την ώρα που ο ΣΥΡΙΖΑ είναι ένα καζάνι που βράζει με ιστορικά στελέχη να αποχωρούν, ο πρόεδρος του κόμματος Στέφανος Κασελάκης επισκέφθηκε την πόλη της Καλαμάτας. Η πολιτική πρέπει να είναι μέσα στην κοινωνία χωρίς προειδοποίηση, επεσήμανε μεταξύ άλλων ο κύριος Κασελάκης, μιλώντας με πολίτες οι οποίοι ξαφνιάστηκαν θετικά από την μη προγραμματισμένη επίσκεψή του και την επαφή που είχαν μαζί του. Πρόεδρε, καθάρισε την ομπρέλα, καθάριστη. Να ξεπρομίσει ο τόπος. Την ομπρέλα, καθάριστη. Ναι. Να ξεπρομίσει ο τόπος. Αρκετά. Ξέρω τι. Για ποιο λόγο να την καθαρίσω? Γιατί? Αφού είναι η αγνή αριστερά. Άκου, αυτό είναι υπογειμενικό. Ας το διασμέσαι τώρα, φίλε. Στην Καλαμάτα βρέθηκε σήμερα ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ Στέφανος Κασελάκης, ο οποίος σε μια ευνηδιαστική επίσκεψη συνομίλησε με πολίτες, εργαζομένους και εμπόρους στο κέντρο της πόλης. Πρέπει η πολιτική ηγεσία και πόσο μάλλον η ηγεσία ενός λαϊκού κόμματος να έρχεται στο λαό. Αυτό δεν είναι λαϊκισμός, είναι κοινή λογική. Εντάξει, άρα, εάν δεν είμαστε εδώ, άμα δεν είμαστε έξω, άμα δεν αφουγκραζόμαστε τα ζητήματα, πώς θα είμαστε από εκεί στο που κάνουμε? Ξέρετε πόσο εύκολο είναι να είμαστε κλεισμένοι σε σκοτεινούς διαδρόμους, σε κλειστά γραφεία, είτε είναι στη Βουλή, είτε είναι στο κόμμα. Εδώ είναι η κοινωνία. Οι φτωχοί γίνονται φτωχότεροι και οι πλούσιοι πλουσιότεροι. Κρατώντας αυτή την αναφορά με ένα λακωνικό σχόλιο, ο Στέφανος Κασελάκης απάντησε σε όσα συμβαίνουν τελευταία στο εσωτερικό του ΣΥΡΙΖΑ. Το κλίμα που επικρατεί είναι στην κοινωνία. Η κοινωνία βασανίζεται από ακρίβεια. Οι αγρότες έχουν αφαιθεί στη μοίρα τους. Η πολιτική προστασία δυστυχώς κάνει υπεράνθρωπες προσπάθειες, αλλά είναι ανεπαρκής για να προστατεύσει τον κόσμο, πολύ απλά διότι η κυβέρνηση Μητσοτάκη έχει αφήσει το δημόσιο υποστηλεχωμένο. Σε κλίμα πολιτικού πολιτισμού πραγματοποιήθηκε στο Λάτσιο Δημοτικό Μέγαρο η συνάντηση του Τάκη Αντωνακόπουλου με τον νέο δήμαρχο του Πύργου, κύριο Στάθη Κανή. Συζήτησαν όλα τα θέματα που απασχολούν το Δήμο. Η κάμερα της ΣΟΡΤ ήταν εκεί. Πάμε να δούμε όλα όσα έγιναν. Το πρώτο δείγμα της διάδοχης κατάστασης στο Δήμο του Πύργου δόθηκε κατά τη διάρκεια της πρώτης και θυμοτυπικής συνάντησης ενημερωτικού χαρακτήρα που πραγματοποιήθηκε στο Λάτσιο Δημοτικό Μέγαρο μεταξύ του απερχόμενου Δημάρχου Τάκη Αντωνακόπουλου και του νεοεκλεγέντα Στάθη Κανή. Και να γίνει η
Η ενημέρωση επί της κατάστασης που υπάρχει σήμερα στο Δήμο σε οικονομία, έργα, πρωτοβουλίες και σε ζητήματα που είναι σε εξέλιξη να γίνει μια ενημέρωση σε βάθος, γιατί νομίζω κοινή αγωνία είναι να πάει καλά ο Δήμος, να πάει καλά η πόλη και τα χωριά μας και γενικότερα η περιοχή μας. Ο Δήμος Πύργου είναι πρωτεύουσα της Περιφερειακής Ενότητας, είναι θα έλεγα ατμομηχανή ούτως ή άλλως μιας ευρύτερης περιοχής. Έχει απώλεια χρόνου στην κούρσα της ανάπτυξης ιστορικά. Αυτό είναι μια άλλη ιστορία. Ζούμε σε δύσκολες εποχές με τη σπανιότητα των πόρων, δεν υπάρχουν τα χρήματα που υπήρχαν κάποτε. Υπάρχει προσωπικό σε έλλειψη, υπάρχουν 200 υπάλληλοι σε έναν οργανισμό 300, με ό,τι αυτό έτσι σηματοδοτεί. Σε κλίμα ευρωπαϊκού δημοτικού πολιτισμού, όπως τόνισε χαρακτηριστικά ο κύριος Ντονακόπουλος σε αυτή τη συνάντηση, ο κύριος Κανής πήρε μια πρώτη εικόνα της κατάστασης που επικρατεί στο Δήμο όσον αφορά κυρίως τα οικονομικά, τα έργα υποδομών που είναι σε εξέλιξη, αλλά και για αυτά που η Δημοτική Αρχή έχει λάβει ήδη χρηματοδότηση και είναι στο στάδιο των μελετών και της υπογραφής των συμβάσεων. Και μια σειρά από άλλα προβλήματα που δημιουργούν νέες δυσκολίες όμως. Με πνεύμα αλληλεγγύης, αξιοποίηση του δυναμικού που υπάρχει στο Δήμο αλλά και των τοπικών δυνάμεων των αναπτυξιακών και με δεδομένο ότι έχει ένα καλό ξεκίνημα, θα τα πούμε μετά αυτά τα μεγάλα έργα σε ποια φάση είναι, κάποιες πρωτοβουλίες άλλες, νομίζω ότι οι συνθήκες είναι καλές, αρκεί να σου πω μόνο ότι τα οικονομικά του Δήμου είναι καλά. Οι εκλογές τελειώσαν, να μην μένουμε στο κλάμα και στο fake news. Τα οικονομικά είναι καλά. Όπως και εμείς τα πήραμε σε καλή κατάσταση από τον προηγούμενο κύριο Λιατσί. Έτσι και τώρα είναι καλά τα οικονομικά. Έτσι, έχουμε το ταμιακό περίσσευμα είναι 9 εκατομμύρια ευρώ. Κοινή αγωνία όλων είναι η πρόοδος του πύργου και των χωριών, ενώ δεν λείπουν και τα προβλήματα όπως η έλλειψη πόρων και εργατικού δυναμικού στην τοπική αυτοδιοίκηση που δημιουργούν κάποιες δυσκολίες. Ήρθαμε εδώ λοιπόν σήμερα. Θα μας ενημερώσουν, προφανώς θα μας ενημερώσουν και οι υπηρεσίες, γιατί ο Δήμος όπως πάντοτε και όλα τα συλλογικά όργανα έχουν μια συνέχεια και πρέπει να ξέρουμε από πού θα πιάσουμε το νήμα για να το συνεχίσουμε κι εμείς. Όλοι ενδιαφερόμαστε για τον τόπο μας, όλοι ενδιαφερόμαστε για το Δήμο μας. Η αγάπη αυτή εξάλλου μας έχει οδηγήσει στην ενασχόλησή μας με τα κοινά και με τα δημοτικά πράγματα του τόπου μας. Όλοι είμαστε αυτοδιοικητικοί παρόντες τουλάχιστον εδώ για πολλά χρόνια και νομίζω θα είναι μια συζήτηση, αυτό που λέμε, επικοδομητική και θα μας βοηθήσει και εμείς έτσι ώστε από την 1η του Ιανουαρίου που αναλαμβάνει η νέα Δημοτική Αρχή τα καθήκοντά της να μην χάσουμε καθόλου χρόνο και να μπορέσουμε να συνεχίσουμε τη ζωή στην πόλη που αγαπάμε, στο Δήμο που μοιάζουμε. Να επανέλθουμε στα της οικονομίας, καθώς η μεγάλη ακρίβεια στα τρόφιμα και τα είδη πρώτης ανάγκης συμπαρέσυραν και τον πληθωρισμό το μήνα Οκτώβριο, ο οποίος υπερδιπλασιάστηκε σε σχέση με το Σεπτέμβριο, κλείνοντας στο 3,4%, ενώ αυξήθηκε μετά τη συνεχή πτώση που παρουσίαζε το τελευταίο χρόνο. Ο δείκτης τροφίμων σχεδόν άγγιξε το 10%, καθώς έκλεισε στο 9,9% από 9,4% τον προηγούμενο μήνα, με τα έλαια να παρουσιάζουν τη μεγαλύτερη ανατίμηση, αλλά και τα νοπά φρούτα και τα λαχανικά να έχουν φτάσει πια στο Θεό. Η ανωδική πορεία των τιμών στα τρόφιμα όχι μόνο ανέκοψε την πτωτική πορεία του πληθωρισμού, αλλά τον οδήγησε σε υπερδιπλασιασμό του ποσοστού. Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής, για το μήνα Οκτώβριο διαμορφώθηκε στο 3,4% από 1,6% που ήταν τον Σεπτέμβριο, 2,7% τον Αύγουστο και 2,5% τον Ιούλιο. Ανακόπηκε η πτωτική πορεία τελευταία του πληθωρισμού και δεν ανακόπηκε απλά από 1,6 αν δεν κάνω λάθος το Σεπτέμβριο, 1,6 το Σεπτέμβριο, ανακόπηκε και υπερδιπλασιάστηκε τον Οκτώβριο. Είναι πάρα πολύ σημαντικό και επίσης πολύ σημαντικό και πολύ ανησυχητικό είναι ότι εδώ υπάρχει πάρα πολύ μεγάλη συμμετοχή των ειδών πρώτης ανάγκης. Μάλιστα, για τον Οκτώβριο οι αυξήσεις των τιμών στον κλάδο των τροφίμων έφτασαν στο 9,9% σε ετήσια βάση από 9,4% που είχαν κλείσει έναν μήνα πριν. Πρωταγωνιστικό ρόλο έπαιξε και πάλι η άνοδος των τιμών σε έλαια και λίπη, φρούτα και λαχανικά. Αντίθετα, εντυπωσιακή είναι η πτώση της τιμής του φυσικού αερίου, η οποία υποχώρησε κατά 60,1% σε σχέση με τον Οκτώβριο του 2022. Είχαμε μια πτώση της τιμής του φυσικού αερίου περίπου 60% και παρόλα αυτά έχουμε υπερδιπλασιασμό του πληθωρισμού. Φανταστείτε πόσο ανέβηκε η συμμετοχή
των ειδών πρώτης ανάγκης. Και αυτό βέβαια έχει τις επιπτώσεις του στο εισόδημα των νοικοκυριών, στο εισόδημα των χαμηλών στρωμάτων. Δραματικές επιπτώσεις. Σύμφωνα με τα στοιχεία της Ελστάτ, στις 5 πρώτες θέσεις με τις μεγαλύτερες αυξήσεις της τροφικής μας αλυσίδας σε ετήσια βάση είναι τα έλαια και τα λίπη με 26%, τα φρούτα με 20,5%, το μεταλλικό νερό, η χυμή και τα αναψυκτικά με 14,3%, τα λαχανικά με 12,3% και τα κρέατα με 8,3%. Είναι χαρακτηριστικό ότι μέσα σε ένα μήνα η τιμή του ελαιολάδου αυξήθηκε κατά 14,1% και των οπών φρούτων κατά 8%. Αρχίζουν και γίνονται πλέον εξαιρετικά αισθητές και μάλλον είναι στο επίπεδο του τρόμου οι αντιδράσεις του κόσμου από τις αυξήσεις που συναντούν στα ράφια των σούπερ μάρκετ. Το πρώτο πράγμα που πρέπει να γίνει είναι να σταματήσει η κυβέρνηση να θεωρεί και να διακηρύσει ότι με τα Market Pass μπορεί πλέον να αντιμετωπίσει αυτή τη λέλαπα. Πρώτον, πρέπει να προχωρήσει σε μείωση πλέον των έμεσων φόρων, μείωση του ΦΠΑ στα βασικά είδη και άλλων έμεσων φόρων, και πρέπει να καταληφθεί αυτή η λογική ότι δεν είναι αποδοτικά. Είναι πλέον ανάγκη να γίνει αυτό. Και δεύτερον, και από κοινού αυτά τα δύο μαζί, πρέπει να χτυπηθεί κερδοσκοπία με αποτελεσματικούς τρόπους. Λιγότερο κόκκινο κρέας και περισσότερο κοτόπουλο, περιορισμός των τυριών αλλά και του ελαιολάδου και αύξηση της κατανάλωσης όσπριων είναι κάποιες από τις σημαντικότερες αλλαγές στις διατροφικές συνήθειες των Ελλήνων τη στιγμή που η ακρίβεια στα ράφια των σούπερ μάρκετ και των κρεοπολίων καλπάζει. Η αγοραστική δύναμη των Ελλήνων έχει περιοριστεί και αυτό αντικατροπτίζεται σε κάθε τους βόλτα στην αγορά. Η ακρίβεια, οι επιπτώσεις από την πανδημία και η αλλαγή στον τρόπο διατροφής είναι οι αιτίες για την μείωση στην κατανάλωση του κρέατος. Τάση που παρατηρείται στην Ευρώπη αλλά και στην Ελλάδα, όπου οι τιμές σε σύγκριση με την περσινή χρονιά έχουν αυξηθεί κατά περίπου 25%. Υπάρχουν ανατιμήσεις εβδομάδα με εβδομάδα από 10 έως 20 λεπτά, αλλά όμως εμείς προσπαθούμε να μην τις ανατιμίζουμε και να τις βάζουμε πάνω στον καταναλωτή για να μπορέσει να έχει μια να ψωνίζει κάτι παραπάνω. Δεν γίνεται διαφορετικά. Πόσο να το πάμε? Να το πάμε τώρα το μουσχάρι να φτάσει 17-18 ευρώ, δεν θα το παίρνει κανένας. Η μεγαλύτερη αύξηση σε σχέση με πέρσι καταγράφεται στο μουσχάρι. Γύρω στα 25% επάνω. Το ίδιο και στο χοιρινό που έρχεται από πίσω και στο κοτόπουλο. Όχι 25, να είναι ένα 20%, 18% εκεί. Αναλόγως δηλαδή πώς πάει η κίνηση. Παρότι οι επαγγελματίες κρεοπόλες έχουν απορροφήσει έως τώρα τις ανατιμήσεις, ο κόσμος συνεχίζει να διαμαρτύρεται αφού οι μισθοί δεν φθάνουν για να καλύψουν τις βασικές τους ανάγκες. Απλώς λίγο γκρινιάζουν με τις τιμές και εμείς δεν μπορούμε να κάνουμε. Όταν το ρεύμα έχει ανέβει 30-40% πάνω από ό,τι πληρώναμε παλιά και 50%, λογικό είναι. Το πετρέλαιο μεταφορές το ίδιο, πάνω κάτω δεν γίνεται και εμείς. Στα ίδια επίπεδα είμαστε. Μακάρι να μπορούσαμε να πουλήσουμε πιο φτηνότερα όπως πουλάγαμε παλιά. Δεν γίνεται. Παζάρια όχι, δεν μας κάνουν. Γιατί συνήθως εμείς στα ακροπολία έχουμε ποιοτικό κρέας και το καταλαβαίνουν. Να μειώσουν εκεί που είναι να πάρουν 10 χοιρινές, να πάρουν 8. Εκεί που θέλουν να πάρουν 1,5 κιλό κιμά, να πάρουν ένα 200. Όπως εξηγεί ο πρόεδρος του Σωματείου Κρεοπολών Νόμου Μεσσηνίας, οι τιμές μετά το καλοκαίρι παραμένουν σε σταθερό επίπεδο. Αυτή τη στιγμή πουλείται στα 13,90 έως 14,90 εκεί. 14,5 εκεί μέσα. Σε χοιρινό είναι αναλόγως τα κομμάτια, δηλαδή από μέσο όρο από 7 έως 8,5 το χοιρινό. Και το κοτόπουλο από 3,90, 4,20 το κοτόπουλο ολόκληρο, το 4,60 υπάρχουν αναλόγως και κατηγορίες. Και το φιλέτο, το στήθος από γύρω στα 8,90, 9,5. Μπορεί ο ανταγωνισμός με τις μεγάλες αλυσίδες των σούπερ μάρκετ να παραμένει ισχυρός. Παρ' όλα αυτά, το τελευταίο διάστημα η εικόνα σε επίπεδο τιμών φαίνεται πως έχει αναστραφεί. Λέγα, τα σούπερ μάρκετ είναι πιο ακριβότερα από εμάς. Δεν είναι όπως ήταν παλιά. Και αυτοί έχουν ακριβήνει τις τιμές τους. Απλώς βάζουν κάποιες προσφορές, παγίδες. Μεγάλος αναβρασμός, κυρίες και κύριοι, επικρατεί όμως και στους κόλπους των οδηγών ταξί. Από τη μία το νέο ασφαλιστικό, από την άλλη ο νέος νόμος που κάνει λόγο ότι πρέπει να αλλάζουν τα οχήματά τους, τα οποία είναι 20 ετίας και πλέον. Πάμε να δούμε τι λένε οι ίδιοι σε ένα ρεπορτάζ που επιμελήθηκε η Κατερίνα Πολυδόρου.
Έντονα προβληματισμένοι είναι οι ιδιοκτήτες ταξί τόσο για την απόφαση της κυβέρνησης να αυξήσει την φορολογία στους ελεύθερους επαγγελματίες όπως είναι αυτοί, όσο και για το γεγονός ότι θα πρέπει όσοι διαθέτουν αυτοκίνητα 20 ετίας να τα αντικαταστήσουν άμεσα με καινούρια. Το όριο ταξί εδώ πέρα στην επαρχία, γενικά στην επαρχία σε όλη την Ελλάδα, είναι στα 20 χρόνια. Εδώ σε εμάς, δικιά μας πόλη, πολλά αυτοκίνητα τώρα με την καινούργια χρονιά κλείνουν 20 ετία και βάσει νόμου πρέπει να αλλάχθουν. Φυσικό όμως δεν είναι δυνατόν. Κάτι με την κρίση, με την οικονομική κρίση, με τον κορονοϊό και με όλα αυτά και με βάση τη φορολογία και όλα αυτά που ακούγονται για του χρόνου, να μπορέσει ένας συνάδελφος να διαθέσει ένα ποσό τουλάχιστον 15 με 20.000 ευρώ για να αλλάξει ένα αυτοκίνητο. Πρέπει οπωσδήποτε να δοθεί παράτα, γιατί δεν μπορεί κανένας συνάδελφος να διαθέσει και τα 15 χιλιάρικα. Μιλάμε για αυτοκίνητα φτηνά και μεταχειρισμένα, έτσι, γιατί για να πάμε σε ακριβά αυτοκίνητα μιλάς για 40 χιλιάρικα και. Όπως τονίζουν οδηγοί ταξί, αυτές οι αποφάσεις τους δημιουργούν σοβαρά προβλήματα για την επιβίωσή τους, αφού τα έσοδά τους τα τελευταία χρόνια είναι σχετικά λίγα και αν αυξηθεί η φορολογία τους θα έχουν ακόμη και πρόβλημα επιβίωσης. Υπάρχουν κάποιοι συναδελφοί οι οποίοι έχουν αυτοκίνητα τα οποία είναι περίπου 20 ετών τώρα. Κάποιοι έχουν πάρει ήδη μια παράταση. Κάποιοι άλλοι όμως κόβονται φέτος. Και υπάρχει ένα πρόβλημα, προφανώς υπάρχει πρόβλημα ρευστότητας σχετικά μετά τον COVID στους συναδέλφους. Οπότε πρέπει να δούμε πώς θα χειριστούμε αυτή την υπόθεση, τουλάχιστον κυβερνητικά, εάν θα μπορέσει να δοθεί μια ακόμα παράταση για τα αυτοκίνητα έστω ενός έτους, να μπορέσουν οι συναδέλφοι να παραγγείλουν αυτοκίνητο έστω καινούργιο μεταχειρισμένο. Αν και η αγορά των μεταχειρισμένων είναι δύσκολη και η αγορά του καινούργιου επίσης είναι. Πολύ χρονοβόρα γιατί δεν υπάρχουν τιμοπαράδοτα αυτοκίνητα πλέον. Στο θέμα της αντικατάστασης των αυτοκινήτων τους, οι αυτοκινητιστές ζητούν τουλάχιστον να υπάρχει μια μικρή παράταση προκειμένου να μπορέσουν να προχωρήσουν στην αγορά νέου οχήματος. Οπότε αναμένουμε την απόφαση της κυβέρνησης εάν θα δοθεί παράταση ή όχι. Έχουμε ελπίδες ότι θα δοθεί μια ακόμα παράταση ενός έτους. Να κατέβουν λίγο και να σκεφτούν και εδώ στην κοινωνία τι γίνεται. Γιατί δεν είναι εύκολο για τους συναδέλφους τους πιεβολούς. Κάτι πρέπει να γίνει και με βάση την 20 ετία, να δοθεί μια παράταση, γιατί με άλλο τρόπο δεν θα μπορέσουν πολύ, όχι μάχα εδώ στον πύργο, γενικά πανελλαδικά, να αλλάξουν τα αυτοκίνητά τους. Και λίγο πριν κλείσουμε το δελτίο μας, κυρίες και κύριοι, πάμε να δούμε τα σημαντικότερα γεγονότα της ημέρας στον υπόλοιπο κόσμο μέχρι αυτή την ώρα. Ο Πρωθυπουργός του Ισραήλ, Μπέντζαμιν Νετανιάχου, ξεκαθάρισε ότι δεν σχεδιάζει να επιβάλλει κατοχή στη λωρίδα της Γάζας. Πρόκειται για μια θέση που ευθυγραμμίζεται πλήρως με εκείνη της Δύσης, η οποία έχει τονίσει στο Τελαβίβ ότι δεν πρόκειται να υποστηρίξει μια τέτοια ενέργεια. Παράλληλα, ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός είπε ότι οι ένοπλες δυνάμεις επιχειρούν εξαιρετικά καλά και πως οι επιχειρήσεις για την εξουδετερώση της Χαμάς θα συνεχιστούν. Όσον αφορά το ζήτημα των αμάχων, η διεθνής ανθρωπιστική βοήθεια καταφθάνει στη λωρίδα της Γάζας με κάθε τρόπο. Ωστόσο, η κατάσταση παραμένει εξαιρετικά δύσκολη και επικίνδυνη. Οι γιατροί του κόσμου ανακοίνωσαν ότι ένας εντατικολόγος μαζί με την οικογένειά τους σκοτώθηκαν μέσα στο σπίτι τους, ύστερα από βομβαρδισμό. Η γαλλική μη κυβερνητική οργάνωση εξέφρασε τη βαθιά ανησυχία της και τόνισε ότι ο θάνατος του γιατρού είναι αντανάκλαση όσων υφίσταται όλος ο άμαχος πληθυσμός. Δύο επεισόδια ξέσπασαν έξω από την έδρα του Ισπανικού Σοσιαλιστικού Κόμματος στη Μαδρίτη μετά τη συμφωνία με τους Καταλανούς Αυτονομιστές. Η συμφωνία περιλαμβάνει τη χορήγηση αμνηστίας σε όσους διώκονται για την απόπειρα απόσχησης της Καταλωνίας από την Ισπανία το 2017 και σε αντάλλαγμα θα στηριχθεί μια κυβέρνηση συνασπισμού υπό τον Πέδρο Σάντσεφ. Το Λαϊκό Κόμμα και το Κόμμα Vox κατηγορούν τον σοσιαλιστή ηγέτη ότι αγνοεί τον νόμο και τη δικαιοσύνη για να παραμείνει στην εξουσία. Νέο κύμα ακραίων καιρικών φαινομένων χτυπάει την Βόρεια Ευρώπη και ειδικά τμήματα της Βορειοδυτικής Γαλλίας. Αρκετές περιοχές όπου επλήγησαν από τις τρομακτικές πλημμύρες βρίσκονται σε κατάσταση συναγερμού. Πόλεις όπως η Νορμανδία και το Πάντε-Καλέ ακόμη δεν έχουν συνέλθει από το πρόσφατο χτύπημα της κακοκαιρίας. Ορισμένες κοινότητες εκενώθηκαν για λόγους ασφαλείας, ενώ οι αρχές βρίσκονται επιποδός. Εκτός από τον μεγάλο όγκο νερού που σκέπασε τις γαλλικές περιφέρειες, την κατάσταση κάνει πιο δύσκολη η ισχυρή άνεμη. Το Βατικανό δημοσιοποίησε δήλωση στην οποία διευκρινίζει ότι επιτρέπεται υπό ορισμένες συνθήκες τα τρανς άτομα να βαφτίζονται καθολικοί και να υπηρετούν ως νονοί. Η δήλωση υπογράφηκε στις 21 Οκτωβρίου από τον Πάπα Φραγκίσκο και τον Καρδινάλιο Βίκτορ Μανουέλ Φερνάντες, ο οποίος ηγείται του νομικού τμήματος του Βατικανού για ζητήματα δόγματος και πίστεως. Εάν δεν προκαλεί σκάνδαλο ή αποπροσανατολισμό μεταξύ άλλων καθολικών, ένα τρανσέξουαλ άτομο μπορεί να βαφτιστεί υπό τις ίδιες συνθήκες με τους άλλους πιστούς, αναφέρει η δήλωση.
Και στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, το δελτίο μας ολοκληρώθηκε. Εσείς για συνεχή ενημέρωση 24 ώρες το 24ωρο μπορείτε να επισκέπτεστε την ιστοσελίδα μας www.patrisnews.com. Από όλους εμάς, καλή συνέχεια.